Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Finder Stories. Είμαστε στο επεισόδιο 63. Σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε ένα μυστικό. Μας ρωτάνε στα comments. Εφαντό, Finders, πώς θα πούσε τους δικούς μου να πάρω κατοικίδιο για τα φαβούντα? Έχω την απάντηση. Δεν θα τους πείσεις. Θα δείξουμε δύο insect pet, insect έντομα, που μπορείς να δείξεις πρόβολα και στον εαυτό σου και στους δικούς σου ότι μπορείς να είσαι υπεύθυνος, μπορείς να τα έχεις σωστά και εφόσον είσαι ικανός να προχωρήσεις σε κάτι άλλο. Καταρχάς είναι ο Μάντης ή αλλιώς αλογάκι της Παναγιάς, όπως το ξέρουμε. Είναι ένα μοναδικό, πολύ 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 διαφορετικό έντομο με το alien head που έχει τις εξωπραγματικές δυνατές δαγκάνες που έχει, που μπορούν να σκοτώσουν από έντομο σαβράκι, φιδάκι, ποντικάκι. Ποντικάκι δεν είμαι σίγουρος, αλλά σίγουρα κανένα πηγαίνει το σκοτώνουν. Είναι σίγουρα ένα πολύ σκληρό έντομο που μας δείχνει πόσο brutal είναι η φύση και δεν αγαπιούνται όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή να φανταστείτε τούτο το ζωντανό, τρώει το έντομο σχεδόν ζωντανό. Δηλαδή στην καλύτερη να ρμίξει πάνω στο κεφάλι. Δηλαδή σπαρταράει και τρώει. Έτσι είναι η φύση του. Όπως είπαμε, είναι σκληρή η φύση. Δεν είναι η ζωή της Disney. Είναι ένα δενδρόβιο έντομο. Ζει περίπου ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Είναι 1,5 πολύ λέω, αλλά μπορεί. Είναι αναλόγως πόσο συχνά ταΐζουμε, πόσο ψηλά έχουμε θερμοκρασίες, δηλαδή πόσο αργό ή γρήγορο διατηρούμε το μεταβολισμό του. Κάνει 7 molt. Στο final morph γίνεται super saiyan. Βγάζει φτερά. Εδώ πέρα βλέπουμε την κοιλίτσα του. Γενικά άμα θέλουμε να πάει αργά, θέλουμε να μισοαδειάζει λίγο πιο χαμηλά από ό,τι είναι τώρα κοιλιά, έως και περισσότερο. Very fun to have. Θερμοκρασία δωματίου είναι μια χαρά. Θα δείξουμε ένα γρήγορο setup του. Και εδώ το βλέπουμε με τα φτερά του, οπότε είναι πλέον full size ενήλικο. Του έχουν μείνει λίγοι μήνες ζωής πλέον, λίγος χρόνος ζωής. Και αυτό είναι το καλό του, ότι κάνει ένα σύντομο χρονικό κύκλο ζωής και δεν είναι μια δέσμευση που μπορεί να κρατήσει 10, 20, 30 χρόνια, ξέρω, και μετά να γίνει, να το ψιλοπαρατήσεις. Μπορείς πολύ εύκολα υπεύθυνα να το κρατήσεις όλη τη ζωή πολύ πολύ super, γιατί θέλουμε να ευζωούν. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτό θα φάει. Φερμάρι, έχει ξετρελαθεί. Είναι αυτό που λέμε το λογάκι της μαναγίτσας, που ήταν αρσενικός. Είναι αυτό που λέμε το λογάκι της μαναγίτσας, το αρσενικό γίνεται μικρότερο και γίνεται θύμα των αδιφάγων ορέξεων των γυναικών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέλειο σπιτικό. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα bioactive. Το επόμενο επεισόδιο θα πρέπει να κάνουμε ένα bioactive που έχουμε τάξει, όχι με φίδι, με σαβράκι σπίτι. Anyway, τι θα πει? Εδώ έχουμε μπάλες αργύλου. Μετά έχουμε, αυτό είναι για να πέφτει όλη η υγρασία μέσα, να μην έχουμε στάσιμα νερά. Εδώ έχουμε σίτα,
υπόστρωμα φυτά, πόθος. Το έχουμε πει και σε άλλο με το Planters, νομίζω, δεν θυμάμαι. Είναι το τέλειο φυτό. Ακόμα και σε μια θερμοκρασία δωματίου, δείτε εδώ πέρα πόσο μεγαλώνει. Αυτό ήταν ένας χώρος για ταραντούλα. Λίγο θα το καθαρίσουμε, κάτι μας ξέφυγε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έτσι όπως είναι, για το μάντις διαφέρονται ότι έπεσαν περισσότερα κλαδάκια. Αυτό κομμένο, φτιαγμένο όπως θέλετε εσείς, θα το κάνω τώρα, είναι σύντομο το βίντεο και είναι τέλειο. Ένα σημαντικό για το μάντις που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να δώσουμε το Milgorn. Όπως βλέπετε, το έχει ξεζουμίσει, έχει μείνει μόνο εξωσκελετός. Είναι αρκετά brutal ζωντανό. Ένα μυστικό είναι να ταΐζουμε, να το κάνουμε με... για να δούμε ότι το πάρει, άμα χωθεί μέσα στο έδαφος και μετά είναι πολύ αργά. Δεν θα βάλουμε κλαδάκια, βλέπω ότι ο πόθος έχει μεγαλώσει πολύ, λίγο το στρώσαμε, καθαρίσαμε λίγο το χώρο. Στο Bioactive φυσικά έχουμε μέσα και τα sprinkler τα οποία κάνουν τη σκληρή δουλειά. Οπότε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ απλά. Έχουμε σταλισμένο έναν μάντις. Το πιο brutal insect μπορείτε να φανταστείτε. Σε εμείς που δεν θέλετε κάτι υπερβολικά σακροφάγο, κάποιο που να ορμάει και να τρώει ενώ σπαρταράει ακόμα το έντομο, ένα χορτοφαγικό κατοικίδιο, μιλιπέντ, χιλιοποδαρούς, αλλιώς νομίζω σκουλικής βρογής, κάπως δεν δουλεύει στην Ελλάδα, σε άλλα είδη φυσικά, αυτό είναι το αφρικάνικο το μαύρο. Δείτε πόσο ώρα περπατάει. Δείτε τα πόδια του. Είναι μια αρμονία της φύσης. Δεν είναι πολύ τρελό? Πραγματικά είναι χοντρό, μαύρο και μεγάλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό. Πολύ εύκολο στη διατήρηση. Για όποιον θέλει να πάρει ένα, αντί να πάρει χαμστεράκι, αντί να πάρει σαβράκι, αντί να πάρει πράγματα, νομίζω ένα millipede είναι από τα τέλεια κατοικίδια. Και εδώ βλέπουμε ένα μωράκι. Βλέπετε, γίνονται μπαλίτσα, πώς να το πω. Μάλλον κάποια ζευγαρώσαν, κάποια βγάλανε κάτι, είχε κρυμικά μωράκια. Λοιπόν, στα γρήγορα διατήρηση. Πολλές κρυψώνες. Πολλές κρυψώνες. Σου αρέσει να θάβονται. Είχαμε κάνει, νομίζω, ένα βίντεο με μιλίποντα. Το υπόστρωμα πρέπει να έχει μέσα και άμμο, πρέπει να έχει μος, πρέπει να έχει χάσκ, πρέπει να έχει κοκοφάιμπερ. Γενικά είναι περίπου πάνω κάτω τα τελευταία υποστρώματα, το πώς το δουλεύουμε, ένα παρόμοιο είναι και αυτό. Οπότε έχουμε τέτοιο υπόστρωμα ώστε να μπορούν να κάνουν τούνερ και να τα καταπλακώνουν. Πάρα πολλές κρυψώνες, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε άπειρες κρυψώνες. Ξύλο, πλαστικό, για φυλώματα σε κατή υγρασία, τα πάντα. Εδώ κάποιο είχε αποβιώσει. Μπορούμε να βάλουμε πολλά μαζί. Τους αρέσει κιόλας. Δεν είναι σαν τα λεπετά, συμβιώνουν μια χαρά. Αυτά τα παιδάκια τρώνε έντομα. Δείτε εδώ τι ακριβώς έχουν κάνει. Τώρα βάλα νερό μέσα. Έντομα, λίγο ασβέστιο, πολλές κρυψώνες, πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Κινείται εδώ το μικρό. Ποικιλία όσο μπορούμε από φρούτα, κυρίως λαχανικά. Και εύκολο το συγκρατάς για χρόνια θερμοκρασίας δωματίου. Άντε άμα θες να το έχεις super duper, να μην πέσει σε μπρουμέσιον, σε αντίστοιχο μπρουμέσιον και καμία θερματική στην άκρη, τα έχουμε πει πολλάκις. Πάρα πολύ ωραίο ζωάκι για starter ή ακόμα και για συλλογή. Πάρα πολύ εύκολο στη διατήρηση, πολύ χαμηλές, δεν χρειάζεται να είμαστε από πάνω. Βάζουμε τροφή, λείπουμε μέρες και μέρες. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, πολύ διαφορετικό. Στο εξωτερικό, για να μάθουν τα παιδιά να είναι υπεύθυνα και να μην έχουν τα θηλαστικά, ας πούμε, για κατοικίδια ή στα μαθήματα βιολογίας, έχουν διάφορα insect ή και βατράχια. Μια πολύ καλή επιλογή για να μάθουμε να φροντίζουμε ένα ζωάκι με χαμηλές απαιτήσεις, για να έχουμε τα παιδιά και τους εαυτούς μας κοντά στη φύση. Αυτά. Οπότε... conclusion, brothers and sisters, προτιμήστε σε πολλές περιπτώσεις το insect.
Έχετε λίγο χώρο. Έχετε λίγο χρόνο. Δεν έχετε οικονομική άνεση. Απορείτε άμα θα είστε υπεύθυνοι. Απορείτε γιατί δεν γίνει στο μέλλον σας. Φοβάται κάποιο μέλος οικογένειας ή από τους κοντινούς σας τα παιδά. Insect. Αυτά. Γεια σας.